Λίγα μέτρα πιο κάτω από την εκδήλωση των 58, ο Μίμης Ανδρουλάκης παρουσίασε την ίδια ώρα το νέο βιβλίο του «Μια αληθινή ιστορία για έναν πράκτορα που εργαζόταν επί χρόνια στους κόλπους του Κομμουνιστικού Κόμματος». Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν βουλευτές από το χώρο της κεντροαριστεράς, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος. Κάθε αναγνώστης γράφει το δικό του κόκκινο κάβουρα. Ο Κόκκινος Κάβουρας, μια αληθινή ιστορία που ξαφνιάζει, ένα βιβλίο ντοκιμαντέρ που φωτίζει τους σκοτεινούς μηχανισμούς των μυστικών υπηρεσιών. Όταν έγραψα το χαμένο μπλουζ, έβγαινε διαρκώς εικόνα του Κιμούλη μπροστά. Δηλαδή του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης. Μόλις του κατέστρεψε στην πολιτική του καριέρα. Μόλις φύγω από εδώ, θα τηλεφωνήσω στη Μαρία Δαμανάκη να μάθω τον λόγο, πίστεψε με. Μίμη, τον έχεις δει και δήμαρχο, έτσι για να προχωράμε.